Συμφώνησαν ότι διαφωνούν στο ενδεχόμενο μεταστέγασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας και η πρόεδρος της επιχείρησης Νίκη Αποστολάκη το πρωί της Πέμπτης κατά την πρώτη επίσημη ενημερωτική συνάντηση που είχαν. Ο κύριος Βάμβουκας τόνισε ότι εξετάζεται σε μηδενική βάση η χωροθέτηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου ανάμεσά τους και της ΔΕΙΑΧ, ενώ η κυρία Αποστολάκη υπεραμείνθηκε της παραμονής της επιχείρησης στο νέο Δημαρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω απάντηση για το ποιος θα φύγει και πού θα πάει. Αυτό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας επιτροπής την οποία θα συστήσουμε, η οποία θα δει από μηδενική βάση όλα τα διαθέσιμα κτίρια του Δήμου Χανίων. Δεν μπορώ να δεσμευτώ σε τίποτα. Λαμβάνουμε βέβαια σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΧ έχει πρόσφατα για δεύτερη φορά μετακινηθεί. Έχουν γίνει μετατροπές σε ένα συγκεκριμένο κτίριο και σίγουρα θα ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός. Δεν μπορώ όμως να προκαταλάβω από τώρα ποια θα είναι τα συμπεράσματα της Επιτροπής. Ερχόμενη ΔΕΙΑΧ εδώ στο Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου, τον πρώην Δήμο, στο κτίριο αυτό, όπου μπόρεσε να συγκεντρώσει κάθετα τη λειτουργία της, φιλοξενείται δηλαδή στο κτίριο το σύνολο των εργασιών της, από αποθήκες που υπήρχαν 8 αποθήκες διάσπαρτες στην περιοχή με μεγάλη δυσκολία να υπάρχει έλεγχος, όπου θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει οπτική ίνα και έχουμε online παρακολούθηση τόσο των χρημάτων, τόσο δηλαδή των ταμείων, όσο και των υδάτων, δηλαδή τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των πηγών, των αντιλιοστασίων, των δεξαμενών. Ο κύριος Βάμβουκας ενημερώθηκε από την κυρία Αποστολάκη μεταξύ άλλων για την πορεία υλοποίησης και των σχεδιασμών των έργων της ΔΕΙΑΧ, αλλά και για τις ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζει η επιχείρηση εξαιτίας των μνημονιακών απαγορεύσεων των προσλήψεων. Κατ' εμάς τα πιο σοβαρά προβλήματα για τη ΔΕΙΑΧ είναι η πρόσληψη προσωπικού, που είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο, διότι είναι σε στάδιο που πλέον δεν μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια, και στις διάφορες αναταραχές που προξενεί το κράτος, ότι τυχόν θα καταργήσω τα νομικά πρόσωπα, τα δημοτικά, τυχόν θα απολύσω, τυχόν θα βάλω σε διαθεσιμότητες, εμείς έχουμε τυχόν θα τους βάλω στην ενιαία αρχή πληρωμών, εμείς έχουμε καταφέρει, έχουμε αντισταθεί σε όλα αυτά. Και συμφωνούμε απολύτως με αυτά που είπε η πρόεδρος και μας ενημέρωσε, ότι γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και να επιτραπεί στις ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα και φυσικά στη δική μας να κάνουν ένα αριθμό απαραίτητων προσλήψεων, τεκμηριωμένα φυσικά και με διαδικασίες διαφανής.